Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα θα σας δείξω ένα My Geekbox, δυστυχώς μια συνδρομή όπου την έκοψα γιατί πέρα από το ότι έχει πέσει αρκετά τελευταία, αργεί να μου έρθει. Τώρα έχουμε το Z-Box του Μαρτίου, για τον λόγο του αληθή θα το δείτε κι εσείς. Και έφτασε μέσα Αυγούστου, θυμάστε τελευταία που είχαμε δει κάποια κουτιά, όπου το τελευταίο που είχαμε δει παίζανε το Φλεβάριο που το είδαμε πάλι σχετικά τελευταία. Δεν ξέρω γιατί, λογικά όλο αυτό. Λόγω τελωνίων, φέντε γράφω, βλέπω και τέτοια και όλο τον μπέρδεμα που έχει γίνει. Γενικά τη σταμάτησε αυτή τη συνδρομή, αν και έχουμε και ένα θέμα τώρα και το Woodbox από ό,τι τα σταματάει τα κουτιά τη συνδρομή. Οπότε τι συνδρομέ θα βλέπουμε, μόνο Woodbox θα βλέπουμε. Τέλος πάντων, εδώ το κουτί λογικά αφού σα το έδειξα κιόλα την Κυριακή, γιατί έκανα μια γκάφα. Νόμιζα ότι αυτό το κουτί όπω τα είχα έτσι μαζί δίπλα-δίπλα για να κάνω τα βίντεο, όπω το είχα ανάποδα, άνοιξα άλλο κουτί με ποπάκια, γι' αυτό έρθει το ίδιο μέγεθο. Συνήθω αυτά, γι' αυτό το κράτησα και έτσι αυτό. Συνήθω αυτά έχουν ακόμα ένα πιο μικρό κουτί μέσα, το κουτί το Μαγκίμπουξ που βλέπουμε συνέχεια. Αν και τώρα όπω το βλέπω, λογικά εδώ δεν θα έχει. Και κακώ δεν το είδα και νωρίτερα αυτό, για να μην μπω στη διαδικασία να το ανοίξω. Λογικά εδώ δεν ξέρω αν θα έχει κουτί, γιατί τα ακούω λίγο μέσα όλα πιο χυμό. Οπότε ίσω θα έχει κατευθείαν. Πε να σταμάτησαν να βάζουν μέχρι και κουτιά δικά του. Το Μαγκίμπουξ γενικά όπω έχουμε ξαναπεί είναι αγγλικό δρομητικό κουτί, μα έρχεται στην Ελλάδα με. Κάποιος στα 20 κάτι δεν τραβάνε παραπάνω. Βασικά τώρα μπορούμε να το κάνουμε και λίγο έτσι. Και λογικά σας το έδειξα και αυτό λίγο αφού το ανοίξω να το δείξω στο βίντεο. Να πω την κάφα που έκανα εκεί και άνοιξα το κουτί. Νόμιζα ότι είναι αυτό και το άνοιξα και τελικά ήταν δύο pop. Γιατί τα είχα μαζί δίπλα δίπλα. Ναι, έτσι είναι. Ό,τι να είναι. Είδα ένα αντικείμενο ωραίο με ένα, αλλά ό,τι να είναι γιατί το έχουμε ξαναδεί. Τι είναι εδώ, Star Wars New Pocket. Τελευταία τα βλέπουμε συχνά πυκνά αυτά. Δεν ξέρω καν αν χρειάζεται να το ανοίξω αυτό. Τι έχει ρε, έχει κι άλλα. Ναι, σταματάει κάποια στιγμή. Voice keychain, καλό. Έχει help με όποιον και αυτά της λέει. Ωραίο αντικειμενάκι, Star Wars. Και μόνο βλέπω Star Wars αντικείμενο γουστάρου. Για ποια εταιρεία της βίδαξε, από Underground Toys έρχεται εδώ. Λογικά είναι παλιό αυτό, γιατί Underground Toys το πέρασε μία και μετά νομίζω. Underground Toys μας λέει. Emanation. Μάλλον. Αλλά Underground Toys. Έχει το σήμα, θυμάστε τα παλιά pop. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only help. Ωραίο. Ωραίο. Άρχισε πρώτα. The force will be with you. Always. Αυτό ποιανό είναι. Obi-Wan Kenobi επίσης. Do not. Έλα ρε. Ναι, εντάξει, ο Yoda, Γκρόλ, Τσουμπάκα. Εντάξει. Οκ. Τι λέει ρε φίλε, το Imperial March, Darth Vader Steel. Ναι. Έλα ρε, γιατί το κόβει. Και έχει μπαταρίες και αυτά, ωραίο, ωραίο. Εντάξει, όχι κάτι, wow, κανένα τρελό αντικείμενο, αλλά ωραίο, μ' άρεσε και μόνο που είναι στάδος και έχει αυτά τα... Περίεργα, θύμψε εγώ τι φωνέ και αυτά. Το άλλο αντικείμενο που με ψιλοξενέρωσε, γιατί νομίζω έχουμε ξαναδεί ακριβώ το ίδιο αντικείμενο. Αυτά εδώ, ναι, τα έχουμε ξαναδεί. Όπου το ένα καταπίνει το άλλο. Φιγούρε είναι αυτά, ξέρω εγώ. Θα τα ανοίξουμε γιατί τώρα να ψάξω να βρω το άλλο που το έχω δύσκολα. Που θα έχει αντακωθεί εκείνο με πια. Οπότε μπορούμε νομίζω να ανοίξουμε αυτό. Και αυτό από πού είναι. Αυτά δεν είχαν μπει από το Hot Toys. Έλα ρε. Hot Toys μας λέει, τσάμπι, τσούμπι και αυτά. Αλλά λογικά είναι σειρά από αυτούς και αυτά. Με πιο έτσι vinyl figures μικρά ξέρω εγώ και αυτά. Τώρα το κανονικό του που να είναι. Το άλλο τέλος πάντων που είχα δεν ξέρω. Αλλά έχουμε ξαναδεί ακριβώς το ίδιο αντικείμενο. Το θυμάμαι και αυτό που κάνω ότι μπαίνει το ένα μέσα στο άλλο και αυτά σαν... Σαν μπαμπούσχες τέλος πάντων όπως σας λέμε, εμείς ή ματρόσκα ξέρω εγώ. Εντάξει. Έχει όλο εδώ το... Δεν μπορούσε να στείλει κανένα άλλο. Λογικά έχει κι άλλα, ναι έχει κι άλλους πίσω. Εντάξει, είχαμε το ίδιο. Δεν θα ήταν άσχημα π.χ. να τυχαίναμε κάποιο άλλο. Έχει και το Yoda σου και το C-3PO μαζί με άλλα, αλλά... Όχι, εμείς είχαμε πάλι αυτό που έχει τον Jabba the Hutt με τους υπόλοιπους εκεί. Με τον υπήκο του βασικά και την άλλη χαζομάρα που ήταν σαν σκυλί του ξέρω εγώ. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Πρώτα νομίζω επαυγάλουμε αυτούς. Έλα ρε.
Αυτό παίζει να μην είχε ζωήσει και τόσο πολύ, δεν ξέρω. Ναι, αυτό που βγαίνανε τα πόδια. Τα θυμήθηκα τώρα τελείως. Βγάζει τα πόδια από αυτούς και μπορούν να μπουν μέσα εδώ. Εντάξει, πιο ωραίος είναι ο Τζάμπα. Ο Τζάμπα δεν χάτει είναι ωραίος. Έτσι να τον έχεις κάπου. Ας πει κάτι ως γνωσάνιαγκας. Τέλος πάντων, ότι είναι αυτό μια χαζομάρα εδώ να πούμε. Το αυτό που ήταν αυτή η χαζομάρα σαν σκυλί του. Ένα περίεργο έτσι είδος και αυτό, ξέρω εγώ έτσι. Και αυτός που ήταν υπήκοος του εκεί πέρα. Εντάξει, είχε και ωραίες αυτά. Δεν ξέρω αν ήταν το Άιλε και ίσως ήταν κάποιο είδος το Άιλε και αυτός ή τάξει κάποιος εξωγήινος. Γιατί και αυτός είχε έτσι αυτά στο κεφάλι του τα μακριά τα περίεργα. Που άνοιξε και μου φύγει όλο διαλύθηκε. Δεν ξέρω αν χτύπησε και στο πλάνο και τα διαλύσαμε και εκείνο. Νομίζω πως όχι. Είναι αυτό τέλος πάντων ότι ανοίγουνε. Αυτός δεν βγαίνει από εδώ. Γιατί, αυτός μπαίνει κατευθείαν μέσα. Δεν ξέρω. Έλα ρε. Αυτός άρα παίζει να μπαίνει κατευθείαν εδώ. Μπορεί. Λοιπόν, από αυτό βγαίνουν σίγουρα τα πόδια. Γιατί έρχεται και μπαίνει εδώ. Δεν κουμπώνει. Λογικά δεν θα κουμπώσει, δεν ξέρω. Έρχεται και μπαίνει εδώ. Αυτός μετά μέσα εδώ. Και από πάνω ο Τζάμπα. Και είναι τάξη όλα έτσι μέσα εδώ. Τάσπα, ναι, εντάξει, όχι κάτι. Και κακώς που είναι αντικείμενο που το έχουμε ξαναδεί. Ναι, αυτά εδώ από το Star Trek και αυτά ήταν όλα. Α, όχι, έχουμε ξαναδεί τέτοιο. Σαν μπρελόκ που ήταν αυτό και αυτό αν θυμάμαι καλά έγραφε Hot Toys. Και αυτό είναι τους Hot Toys, ναι, αυτό έχουμε ξαναδεί από Z-Box ίσως ή πάλι από My Geek Box. Νομίζω, δεν θυμάμαι. Έχαμε δει τον Buzz και τώρα εδώ έχουμε τον Woody. Εντάξει, να τους έχουμε μαζί παρέα. Okay. Ωραίο είναι, δεν είναι άσχημο. Βασικά πρέπει να έχω και κάπου εδώ εύκαιρο, νομίζω ναι. Και τον έχω εύκαιρο εδώ τον Buzz. Από την ίδια σειρά, ίδια εταιρεία και αυτά. Εντάξει, σκοτώ, ξέρω εγώ για τα συναφή. Βλέπετε ότι όλα τα αντικείμενα που έχω, επειδή δεν έχω να τα βάλω, τα έχω εδώ τριγύρω μου. Κάποια είναι χαντακωμένα τα πιο παλιά. Ωραίος. Γι' αυτό που θυμάμαι ότι μ' είχε αρέσει εδώ ότι γράφει και έχω το Toys. Εντάξει, επειδή ο Woody είναι λίγο πιο μικρός. Ο Buzz, ας πούμε, ήταν λίγο πιο μπαμπάτσικος. Πιο μεγάλος. Και εδώ θυμάμαι ότι έγραφε και Hot Toys. Ναι, και αυτό μου άρεσε αρκετά. Δηλαδή, εδώ βλέπετε, γράφει Hot Toys. Άμα εστιάσει, έλα μωρέ. Ναι, εδώ. Αυτό είναι το σήμα της Hot Toys, όπου βγάζει και φιγουράρες. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάτι στο κανάλι, αλλά κάποια στιγμή, γιατί και ο χώρος και αυτά και είναι και λίγο τσιμπημένες, κάποια στιγμή σίγουρα κάτι θα δούμε από Hot Toys. Ίσως κάποια στιγμή ξεκινήσω να σας λέω και εκείνα να τα πάρω ως βάρα με τη σειρά και να τα βλέπουμε. Θα δούμε όμως το μέλλον για εκείνα. Και εδώ, εντάξει, το κλασικό τέτοιο με τα Star Trek από την Inglemos. Και αυτό είναι και ωραίο όμως αυτή τη φορά. Ωραίο μεγάλο αυτό, νομίζω το έχω ξαναδεί. Πρέπει να ήταν από τα καλά αυτά και από τα βασικά τέτοια ή κάτι τέτοιο ίσως. Ωραίο. Λοιπόν, τώρα ονόματα και τέτοια δεν θυμάμαι. Ό,τι εδώ να μας γράφει εδώ. Και πώς είναι αυτό, λογικά αυτό είναι έτσι. Αυτό ωραίο. Δηλαδή σε σχέση με ό,τι άλλο έχουμε παραλάβει το Star Trek, αυτό μην σας πω μου αρέσει πιο πολύ απ' όλα. Γιατί είναι. Εντάξει, στηρεί ολόκληρο και έχει και αρκετά πραγματάκια. Έχει εδώ και το όνομά του λογικά και αυτά. Ωραίο, USS Horizon. Έχει λίγο πλαστικό με λίγο diecast. Εδώ η όλη φάση. Δηλαδή είναι λίγο πλαστικό, λίγο diecast και εδώ έχει κάποια γραμματάκια όπου τι μας γράφουν τώρα δεν έχω ιδέα. Το ίδιο βασικά μας γράφουν, USS Horizon. Ωραίο. Αυτό μου άρεσε σε σχέση με τα άλλα πιο πολύ. Να σας πω την αλήθεια, σε σχέση με ό,τι έχουν παραλάβει βασικά σε αυτό το στυλ από την Inglemos, μην σας πω μου άρεσε αυτό. Και πώς το λέει, Daedalus Class το λέει αυτό, ok, Daedalus. Και έχουμε και την τιμητική, τον Ίκαρο και τον Δέδαλο. Έχουμε και την τιμητική στην αρχαία Ελλάδα. Ωραίο. Daedalus Class, λογικά αυτά ήταν τα μεγάλα τίποτα ή δεν ξέρω. Και φαντάζομαι είναι έτσι ή να είναι ή όπως θέλει ο καθένας μπορεί να το βάλει. Ναι, νομίζω έτσι, γιατί να μην το βάλουμε έτσι. Μπορεί να είναι και από την άλλη. Αλλά ωραίο, μπορεί να ζηλιάζει. Γενικά η Inglemos έχει πλάκα αυτά που κάνει με τις βάσεις και αυτά. Δηλαδή όλα αυτά είναι ωραία, αλλά για κάποιον που εκτός και αν κάποια στιγμή εντάξει αρχίζουμε να ασχολούμαστε με το Star Trek, γίνουν φανατικός και μου αρέσουν. Αλλά αυτά π.χ. αν ήταν όπως έχω ξαναπεί και άλλες φορές και σε ζήτηση τέτοια, αν ήταν η διαστημόπλαια του Star Wars και κάθονταν έτσι τόσο ωραία
με τις βάσεις τους και αυτά, θα ήθελα να τα συλλέξω όλα ή εντάξει, θα τα εκτιμούσα πολύ περισσότερο. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Εντάξει, πλακατζίδικο κουτάκι, αλλά όπως είπα είναι μια συνδρομή όπου okay, όσα έρχονται θα τα βλέπουμε. Αλλά τη σταμάτησα γενικά τη συνδρομή γιατί δεν έρχονται. Πέρα από το ότι έχει πέσει πάρα πολύ σαν κουτί, δεν έρχονται. Αυτό είναι που με χαλάει κατά βάση. Όχι ότι έχει πέσει. Επί καιρό είχε πέσει, αλλά ξέρετε, το έπαιρνα κανονικά. Δεν είχα σταματήσει να το παίρνω. Απλά με χαλάει το γεγονός ότι δεν έρχεται. Τώρα εδώ, αυτά βάλουμε τα πόδια αυτούνου. Σαν μια σύντομη εκτίμηση, αυτό το πακετάκι, σαν κουτί γενικά. Εντάξει, τώρα αυτό το πακετάκι εδώ πόσο να το πεις, κάνα 15-20 το πολύ αυτό το πακετάκι, αν και αν έχει να κάνει και με Hot Toys αυτά μπορεί να ήταν και πιο πάνω, μπορεί και κάποιος 25 να βρεις όλο αυτό το πακετάκι έτσι μόνος αυτούς, περίπου και όμως κάποιος 20 θα πω. Εδώ μετά αυτό το μπουρλοκάκι γράφει με Hot Toys και τέτοια, πόσο να το πεις στον Woody, ωραίος, για να γράφει και Hot Toys και αυτά, κανένα 6-7 ευρώ πες δεν το βρεις αυτό το μπουρλοκάκι, μπορεί και κάποιος τα 8 πάνω, δηλαδή δεκάρικο δεν νομίζω να πιάζει ψήφιο, αλλά περίπου εκεί, τώρα αυτά εδώ. Όπου και αυτά έχουν και άλλα να συλλέξει. Λογικά έχει με διαφορετικές φωνές. Τώρα εδώ μας λέει τις φωνές που έχει εδώ, ας πούμε. Λογικά θα έχουν και διαφορετικές φωνές και τέτοια. Εντάξει, ναι, okay, το πιο ωραίο είναι αυτό. Το αστείο είναι ότι πιο πολύ κρατούσε του Darth Vader η ανάσα, το breathing, το σπάνω, το heavy breathing του Darth Vader, ενώ δεν είναι τόσο μεγάλο, ίσως από το αυτό που έπρεπε να κρατάει πιο πολύ είναι το Imperial March. Τέλος πάντων, αυτό το αντικείμενο πόσο να το πεις, μου κάνα δεκάρικο, όχι παραπάνω, ή τουλάχιστον δεν θα ήθελα να το δω παραπάνω, περίπου εκεί, αλλά θα μπορούσαμε να το δούμε και παραπάνω λογικά. Και αυτά τη σύγκλημα όπου κάθε φορά εικάζουμε εκεί γύρω στο δεκαρικάκι, περίπου εκεί θα τα έλεγα αυτά, μπορεί και λίγο πιο κάτω ας πούμε. Οκ, σαν κουτί είναι κομπλέ και ξέφυγε λίγο σχέση με εκείνο που έκανε κάθε φορά όπου έβαζε τις τελευταίες φορές δυο νομίσματα και δυο τέτοια ή και ένα ξέρω εγώ του starter και αυτά. Κάπως έτσι που πήγαινε λίγο προς τα εκεί, εδώ είχε λίγο παραπάνω πραγματάκια. Αλλά γενικά έχει πέσει και σαν κουτί αρκετά. Συνήθως είχαμε αυτά τα αντικείμενα, σκεφτείτε. Πάντα, άντε π.χ. να έλειπε ένα ξέρω εγώ και είχαμε και μια μπλούζα. Δηλαδή ήταν πολύ πιο γεμάτα σε σχέση με αυτό που βλέπουμε τώρα από μαγείγους. Μέτρια πραγματάκια. Εντάξει, σας πάνω, δείτε και στο βίντεο. Εντάξει, το γυρίζω λογικά την ίδια μέρα που γύρισα και το μαγείγιμπος. Ευτυχώς έκανα εκεί την κάφα με τα pop και δεν άνοιξα αυτό το κουτί να μην σας δείξω σχήματα αντικείμενα. Γιατί αν το άνοιγα, ήμουν έτοιμος να το ανοίξω για να βγάλω το πιο μέσα κουτί του. Λογικά κόψανε και τα κουτιά που βγάζανε τα γκρι και αυτά. Και λίγο πολύ αυτά νομίζω μπορούμε να κλείσουμε για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την παρακολούθηση και αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και εκεί κυρίως βίντεο, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.